Εμείς έχουμε τον κύριο Σπίτζο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε μαζί του για το χτεσινό παιχνίδι. Κύριε Σπίτζο, μας ακούτε? Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Λάμπρο, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα θέλαμε, Λάμπρο, να μας πεις λίγα λόγια για το χτεσινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένα ντέρμπι που τα έχει όλα. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύναμη, σκληρά μαρκαρίσματα, πολύ πάθος. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό, γιατί είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο θα μας οδηγήσει να τερματίσουμε πρώτοι στο πρωτάθλημα, γιατί πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχει η κατηγορία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως είπα πριν από λίγο, Λάμπρο, μας ζήτησες να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας, τα συγχαρητήριά σου μάλλον, στους παίκτες της αναγέννησης, γιατί πέρασαν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα προετοιμασίας. Είναι αλήθεια, δηλαδή ήταν πραγματικά τόσο δύσκολη, θεωρούσατε τόσο κομβικό το συγκεκριμένο παιχνίδι? Και βέβαια, δυστυχώς έχουμε κάνει κάποια λάθη σε κάποια παιχνίδια και μας έχει στερήσει να είμαστε στην πρώτη θέση. Δεν έχουμε κρύψει από την αρχή του πρωταθλήματος ότι ο στόχος της ομάδας είναι να βγει πρώτη και να πάρει το πρωτάθλημα. Αν το παιχνίδι αυτό δεν μπορούσαμε να το κερδίσουμε, τότε θα σημαίνει ότι έπρεπε να πάρουμε ένα μπλοκ και ένα στυλό και να κάνουμε υπολογισμούς που μπορεί να χάσει το Πύλι, που μπορεί να χάσει το Προκόπη. Δηλαδή δεν θα είχαμε εμείς να κάνουμε μέσα από τη δική μας ικανότητα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όλη την εβδομάδα δούλεψαμε πάρα πολύ όπως κάναμε συνήθως, αλλά περνούσε το μυαλό μας ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο και μπορεί να μην καταφέραμε να κερδίσουμε, γιατί και η ισοπαλία ακόμα ευνοεί τον αντίπαλο. Ήμασταν ήρεμοι, όμως είχαμε σκεφτεί τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό, και πραγματικά τα παιδιά βγάλαν ένα περίσσιο πάθος και μια πολύ μεγάλη θέληση για την νίκη. Και γι' αυτό φάνηκε και η διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Κουβεντιάσαμε και είπαμε ή τώρα ή ποτέ, και μπήκαμε με τα παιδιά μέσα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και όποιος είναι την αναγέννηση πιστεύω δεν έχει ξαναπαίξει τόσο δυνατό πόλο στο αναγέννηση. Είσαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ που έχετε μέχρι τώρα, και το λέω αυτό ορμόμενος από το γεγονός ότι δεν προχωρήσατε σε ιδιαίτερες μεταγραφές. Έξω από το Σοκράτη Πολίτη που πήρατε τελευταία, δεν κάνατε κάτι άλλο. Θα έλεγα περισσότερο ότι έφυγαν κάποιοι παίκτες, πιθανά γιατί θεωρήθηκαν ότι δεν πρόσφεραν κάτι, ή ίσως να ήταν και μια οικονομική αφέμαξη της ομάδας. Αλλά σε γενικές γραμμές είστε ευχαριστημένοι από το ρόστερ? Το ρόστερ της ομάδας είναι πολύ καλό, πιστεύω, για την κατηγορία. Αν και πάντα βγαίνουν προβλήματα, κάποιοι μικροτραυματισμοί, τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες και να είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Κάποιοι μπορεί να έχουν κάποιες δουλειές και αυτό μας έχει στοιχήσει μέχρι σήμερα. Εχθές, όπως είδατε κι εσείς, το ρόστερ ήταν μικρό, γιατί είχαμε την απουσία του Καλαμπόκα που είναι τραυματίας, μας έλειπε όλη τη εβδομάδα ο Αχιλλέας ο Λανδέτας. Ο Γρηγόρης ο Κωνσταντακόπουλος είναι τραυματίας μετά το παιχνίδι με τη Σχυλόγιαννη στην Κίνητο και ακόμα δεν έχει αποθεραπευτεί. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μπορεί το ρόστερ να είναι πολύ καλό και να μπορούμε πάνω σε αυτό να στηρίξουμε τα όνειρά μας για το πρωτάθλημα, αλλά και απ' την άλλη πολύ εύκολα μπορεί να το δυναμωθεί και να χάνει σε κάποιο παίχτη το οποίο μπορεί να κάνει διαφορά και να στερίζεται στην ποιότητα από την ομάδα. Θεωρείς σαν ομάδα, θεωρείτε μάλλον, ότι είσαστε αδιαφυσβήτητα οι πρωταθλητές? Έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για σας ή ακόμη υπάρχει δρόμος? Όπως γίνεται στην Α κατηγορία, έτσι γίνεται και στη Β, και αυτό είναι το ωραίο. Αν και καμιά φορά θα προτιμούσαμε εμείς να μην είναι έτσι. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι οι απώλειες που είχαμε εμείς σαν αναγέννηση ήταν με το Μαντούρι, που δεχτήκαμε γκολ στο 95 σε ένα παιχνίδι που πρέπει να ήταν 0-4, και με την Κίνηδο που είχε μόνο ο ένας τραυματοφύλακας είχε δουλειά, ο άλλος έβλεπε το παιχνίδι από μακριά, και όμως ήταν 1-1. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει, και εκεί πιστεύω θα κριθεί και ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Όποιος είναι πιο σοβαρός
έχει το μυαλό στο γήπεδο, προσπαθεί κάθε Κυριακή και ειδικά στα παιχνίδια τα οποία παίζει με μικρό αντίπαλο. Όπως είδατε χθες, παίξαμε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, το ίδιο πρέπει να κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, αν θέλουμε πλέον εμείς να είμαστε οι πρώτοι. Έχετε την καλύτερη επίθεση, έχετε βάλει 44 γκολ, αλλά έχετε και την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία, έχετε δεχτεί μόνο 8. Είναι κάτι που προέκυψε ή είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνετε σαν ομάδα? Δεν ξέρω, κατά καιρούς έχω ακούσει κάποια σχόλια ότι είμαι αμυντικογενής προπονητής, κοιτάω πάρα πολύ την άμυνα και ίσως είναι και έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι τα πρωταθλήματα, ναι μεν τα δίνουν τα γκολ, αλλά όταν είσαι σοβαρός στην άμυνα και δέχεται σπάνια γκολ ή δύσκολα γκολ να το πω καλύτερα, σου δίνει πιο πολλές ελπίδες να κάνει το κάτι παραπάνω. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο αμυντικό το κομμάτι. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερα τέρματα, αλλά είμαστε λίγο, να μην το πω έτσι, να το πω λίγο πιο λαϊκά, χασογκόλιδες. Προσπαθούμε και εκεί να βελτιωθούμε, αλλά πιστεύω ότι η άμυνα κάνει πάντα τη διαφορά. Και θα ήθελα την άποψή σας, για την άποψή σου Λάμπρο, για τα χτεσινά γεγονότα που συνέβησαν. Αυτά που συμβαίνουν μεταξύ ποδοσφαιριστών, πιστεύω ότι αυτό που είπαμε λίγο πριν, όλη η πίεση της εβδομάδας, όλα τα όνειρα που κάνει ο ποδοσφαιριστής για να διεκδικήσει του κάτι παραπάνω, βγαίνουν στο παιχνίδι, όλο αυτό το στρες, και ο καθένας αναλόγως στο χαρακτήρα που έχει μπορεί και προσαρμόζεται μέχρι σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά και οι ομάδες ήταν νευρικές από την αρχή. Ξέρουν ότι ο χαμένος σίγουρα έχει το μειονέκτημα. Και οι δύο ομάδες είχαν έμπειρους παίκτες που καμιά φορά η εμπειρία, γνωρίζοντας τα πράγματα καλύτερα, εξωτερικεύει μια, να το πω ότι, δυσανάλογη συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, κοιτάμε να μαλώσουμε, να φωνιάξουμε, να προκαλέσουμε, γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν ακραία γεγονότα μεταξύ παιχτών. Στο τέλος βέβαια γίνανε κάποια πράγματα μεταξύ παιχτών του Ερμηνευτικού και της Κερκίδας. Σωστό. Όπως και παιχτών, εναντίον παιχτών, αλλά σωστό. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια του στρες, του άγχους, της απογοήτευσης, της χαράς δικής μας. Εσύ από την εμπειρία σου και μετά από ένα 24ωρο που έχει περάσει από τότε που τελείωσε το χτεσινό παιχνίδι, οι παίκτες, αυτοί που δημιούργησαν τις εντάσεις, μετά από αυτή την εκτόνωση τέλος πάντων που έγινε με το παιχνίδι που τελείωσε, θεωρείς ότι είναι φίλοι ή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτός που λέμε πολλές φορές, όταν θα ξαναβρεθούμε στο γήπεδο θα χειρότερα? Χρήστο, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν τα παιδιά, είναι μορφωμένα, έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω σήμερα, αν πάμε στο Πύλι, όπως και τα παιδιά του Πυλίου, αν έρθουν στην Ιστορία, θα, ναι, μέσα από τι είμαστε, τι έγινε χθες, γιατί το να γίνει αυτό, θα βρεθεί μια εξήγηση και όλα θα τελειώσουν εκεί. Δεν νομίζω ότι είμαστε στις εποχές που θα πάμε εμείς στο Προκόπη, θα έρθουν του Πυλίου, θα έρθει το Πύλι στο Μουσαλή να παίξει με την ορεή, θα πάμε εμείς εκεί. Αυτά πράγματα είναι κάπου ανήκουν στο παρελθόν. Ναι, μεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για μας πήγε καλά, για τον Ερμή δεν πήγε καλά. Υπήρχαν κάποια παράπονα, όπως και εμείς θα είχαμε κάποια παράπονα εάν πηγαίναμε εμείς στον Ερμή. Εντάξει, και χάλαμε το παιχνίδι, υπήρχε ένταση. Αυτά είχα ποδοσφαίρο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο ήταν σκεμμένο, ούτε είναι κάτι το οποίο ήταν αντιαθλητικό στα πλαίσια ότι να προκαλέσουμε, να χτυπήσουμε, να καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν... Καταλαβαίνω. Και εγώ το εύχομαι πραγματικά να είναι έτσι, γιατί πραγματικά πολλές φορές στη φόρτιση επάνω συμβαίνουν γεγονότα τα οποία ακόμα έχω δει και παίχτες, δηλαδή, που μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν πράγματα ανεπίτρεπτα και με το που λύγει το παιχνίδι να αγκαλιάζονται, να
ζητάει ένα συγγνώμη από τον άλλον. Έτσι. Είναι πράγματα που συμβαίνουν σίγουρα. Το ήρεμα αυτό, δηλαδή, άμα δείτε και, τις φωτογραφίες που εσείς βγάλατε, είδα τον τραγωδοφύλακα να αγκαλιάζεται το εκεί, τα παιδιά εκεί. Τώρα, αυτοί που είχαν τα προσωπικά μαρκαρίς, μπορεί να πει κάτι, μπορεί να τραβήξει λίγο παραπέρα, να μου είπες εσύ αυτό, είπα εγώ εκείνο. Εντάξει, λοιπόν, ας το αφήσουμε, ας μην του δώσουμε άλλη έκταση, ας μείνει εδώ το πράγμα. Εγώ θέλω μια, έτσι, δύο γρήγορα πράγματα να πούμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Αν η ομάδα της αναγέννησης δεν είναι πρωταθλήτρια, ποια θεωρείς την πιο πιθανή? Σας λέω και πριν, αυτές οι τρεις ομάδες, η αναγέννηση, ο Ερμής Πηλίου και ο Τοπροκόπη, είναι οι τρεις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Άκουσα με πολύ προσοχή το φίλο μου, τον Γιώργο του Κουτσουφλάκη, σε μια συνέντευξη που είχατε μαζί την Παρασκευή. Ναι. Πραγματικά αυτές οι ομάδες είναι αυτές που έχουν ξεχωρίσει, αλλά θα σας ξαναλέω και πάλι, ο κίνδυνος είναι στις ομάδες που είναι στη μέση της βαθμολογίας. Αυτές θα καθορίσουν το ποιος θα είναι πρωταθλητής. Όποιος είναι σοβαρός, όποιος είναι πειθαρχημένος, πιστεύω και πάρει αυτά τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τις ομάδες της μέσης, του βαθμολογικού πίνακα, αυτός θα είναι πρωταθλητής. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, για μένα σαν λάβρος πίσος και την Κυριακή, να κερδίσω και να παίξει το παιχνίδι Προκόπη με τον Ερμή Πηλίου και να έρθει ισοπαλία από αυτό εμάς μας επιτροπή, γιατί θα φύγουμε με το συν 3 και από τους δύο, δεν θα σταματήσω να αγχώνομαι για το καλό της ομάδας, γιατί ξέρω ότι πολύ εύκολα με μια ισοπαλία μπαίνουν πάλι στο χώρο και οι δύο ομάδες. Λάμπρο, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Καλή πορεία στην αναγέννηση και πραγματικά έτσι, να πετύχετε τους στόχους σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, και εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω σίγουρα. Πάντα χαμογελαστή, γιατί μετά από νίκες χαμογελάμε, μετά στις σύντονες θα έχουμε... τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Αν πάρετε και το πρωτάθλημα, φαντάζομαι να είσαι και εδώ στα στούντιο να τα πούμε. Μην μου πάρεις τέτοια δύσκολα εδώ, σιγά σιγά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Έχω δρόμο, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, Λάμπρο, καλό απόγευμα.